Μέσα από τις διαρκείς κρίσεις, την αυτοθυσία, την προσπάθεια, την αυταπάρνηση και βασισμένοι όλοι μας στο υστέρημα του ελληνικού λαού, χτίζουμε την πιο ισχυρή Ελλάδα που είδαμε ποτέ, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ομιλία του στην αεροπορική βάση της Σούδας στην 115η πτέρυγα μάχης στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διμερούς διακλαδικής συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ Poseidon's Rage 22. Σημείωσε δε πως αυτή ήταν η πρώτη εκπαίδευση με πραγματικά πυρά των F-35 στην Ευρώπη και η πρώτη ανάπτυξη ολόκληρης μοίρας σε άλλη βάση. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιλέγουν το μαχητικό αεροσκάφος F-35 για τις δικές τους αεροπορικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, τόνισε ο κ. Δένδιας και εξέφρασε την ελπίδα να δούμε σύντομα αμερικανικά F-35 να εκπαιδεύονται μαζί με ελληνικά F-35. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναβαθμίσει σημαντικά την αμυντική τους συνεργασία, μεταξύ άλλων με δύο πρωτόκολλα, τα οποία είχα την τιμή να υπογράψω με τους Αμερικανούς ομολόγους μου, επεσήμανε και υπενθύμησε πως προστέθηκαν στην αρχική συμφωνία νέες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απέδειξε ότι είχαμε δίκιο στη στρατηγική μας πρόβλεψη, υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο εισόδου για την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων, αλλά και ένα σημαντικός ενεργειακός κόμβος. Σημείωσε πως και οι δύο χώρες απέστειλαν ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και επέβαλαν βαριές κυρώσεις στη Ρωσία, όπως έκαναν όλοι οι σύμμαχοί μας, με μία εξαίρεση. Η ιστορικά ταραγμένη περιοχή μας δεν αντέχει άλλες προκλητικές, επιθετικές και αναθεωρητικές ενέργειες και συμπεριφορές. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διατηρήσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής, τόνισε ο κ. Δένδιας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ελληνική Δημοκρατία στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, είναι το σαφές μήνυμα από τη σημερινή επίσκεψη στη Σούδα, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του σε δημοσιογράφους. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια άσκηση που υποδηλώνει τη θέλησή μας να προστατεύσουμε τις αξίες της δημοκρατίας, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της εδαφικής ακυρεότητας, κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.